Στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης για τη Δυτική Μακεδονία αναφέρθηκε με γραπτή του δήλωση ο Δήμαρχος Κοζάνης Λευτέρης Ιωαννίδης, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ότι θα πρέπει να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο για τον τοπικό πόνο ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων, παράλληλα, ο Δήμαρχος Κοζάνης τονίζει ότι απαιτείται συντονισμός, σχεδιασμός, διεκδίκηση και προγραμματισμός, καθώς ο χρόνος είναι ελάχιστος και οι προκλήσεις τεράστιες. Ότι όπως γράφω και στο κείμενο, είναι πλέον κοινός τόπος από όλους τους τοπικούς φορείς, ότι βρισκόμαστε σε αυτό που πολύ γλαφυρά λέγεται διαδικασία μετάβασης. Αν και μας πήρε λίγο παραπάνω χρόνο, αλλά νομίζω είναι σημαντικό ότι πλέον συγκλίνουν όλοι οι φορείς σε αυτήν την αναγκαιότητα. Το δεύτερο θετικό ότι η μετάβαση αυτή, όλη αυτή η διαδικασία δεν είναι μόνο εθνικό ζήτημα, είναι ευρωπαϊκό. Και πλέον είναι θετικό ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει την αναγκαιότητα στήριξης των ευρωπαϊκών περιφερειών. Για όλα αυτά όμως χρειάζεται πλέον σχέδιο, χρειάζεται διεκδικητικό πνεύμα θα έλεγα, χρειάζεται προγραμματισμός και οργάνωση. Αυτά απαιτούν από όλους μας γρήγορση και νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα τέτοιο κλίμα. Είναι πολύ σημαντικό ότι στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πετύχαμε η Δυτική Μακεδονία είναι στις τρεις πρώτες περιφέρειες. Αυτό δεν έγινε τυχαία από μόνο του, είναι αποτέλεσμα της δουλειάς που έχει γίνει. Και από εκεί και πέρα όμως χρειάζεται να δούμε και πολύ συγκεκριμένα ζητήματα και αυτά προσπαθώ να θίξω στο κείμενο. Που έχει να κάνει με το πώς θα χρηματοδοτηθεί όλη αυτή η διαδικασία μετάβασης, γιατί είναι σαφές ότι χρειάζονται επενδύσεις και αρκετές δημόσιες επενδύσεις, ώστε να μπορέσει να ανθίσει και η ιδιωτική οικονομία για να μπορέσουν να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Θα έλεγα λοιπόν και θίγω τρία πολύ συγκεκριμένα ζητήματα, ότι ήδη έχει ξεκινήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο η συζήτηση για την επόμενη προγραμματική περίοδο και το επόμενο ΕΣΠΑ. Σαφώς θεωρώ ότι η διαδικασία μετάβασης, το ζήτημα της μετάβασης θα πρέπει να είναι κυρίαρχο, να είναι προτεραιότητα στην νέα προγραμματική περίοδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε τοπικό, δηλαδή και εμείς στο σχεδιασμό που θα κάνουμε σε περιφερειακό επίπεδο. Δεύτερον, ότι προφανώς θα πρέπει να επανέλθει το αίτημα για τη στήριξη της περιφέρειας από τα έσοδα των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα στο εθνικό σκέλος. Και τρίτον, προφανώς να ανοίξει κουβέντα για τον τοπικό πόρο, όπου θα, σε συνάρτηση με όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να δούμε ξανά το πνεύμα της υπουργικής απόφασης, να δούμε αλλαγές σοβαρές που πρέπει να γίνουν και οι οποίες θα κατευθύνονται προς αυτήν την κύρια στρατηγική, η οποία θα εκπονηθεί. Υπάρχουν και μια σειρά από ζητήματα και θέματα που πρέπει να λυθούν και θα πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί ότι, υπάρχει τοπικός πόρος για τα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι απαραίτητο, είναι κόκκινη γραμμή. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι κόκκινη γραμμή και ότι θα πρέπει να καταβάλλεται τακτικά προκειμένου να αξιοποιείται αυτός ο πόρος με τον καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.